Σας υποσχέθηκα όμως ένα αποκλειστικό. Χθες ο νυν σύντροφος της Κάτιας παρακολουθούσε τον τελικό του GNTM μαζί με την παρέα του. Και μάλιστα τον πειράζανε. Αναρωτιόντουσαν ποιον θα ψηφίσει. Αυτός είπε την Κάτια μου φυσικά. Και ο φίλος του που ανέβασε και το βίντεο στα social media του είπε ναι, είναι πολύ καλή, ειδικά στην τελευταία δοκιμασία. Υπονώντας τη δοκιμασία όπου φωτογραφήθηκε με τον παρολίγο σύζυγό της και πρώην σύντροφό της. Για δείτε το. Λάγε, τι θα ψηφίσεις εδώ πέρα? Θα ψηφίσω την Κάτια νομίζω. Κάτια, Έχεις κάποιο λόγο ή έτσι? Όχι, νομίζω ότι είναι καλύτερη. Είναι καλή. Είναι καλή και στην τελευταία δοκιμασία, να ξέρεις. Να μην το ξανακούσω άλλη μία. 10 δεύτερα είναι, δεν πειράζει, να το ξανακούσουμε. Λαγέ, του λέει ο κολλητός του. Πέρα. Λαγέ, τι θα ψηφίσεις εδώ πέρα? Θα ψηφίσω την Κάτια μου. Κάτια, Κάτια μου θα ψηφίσω. Έχεις κάποιο λόγο ή έτσι? Όχι, νομίζω ότι είναι καλύτερη. Είναι καλή. Είναι καλή και στην τελευταία δοκιμασία, ξέρεις. Εντάξει, αυτό το τρολάρισμα για την τελευταία δοκιμασία είναι λίγο προβοκατόρικο, να τα λέμε κι αυτά. Δεν ξέρω πώς θα νιώθει ο Γιάννης που και το κορίτσι έχασε και δεν πήρε το δαχτυλίδι. Και υπάρχει και νυν σύντροφος, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πάντως είναι λίγο άκομψο το. Λίγο περίεργο αυτό που συνέβη. Άλλος έκανε την πρόταση. Άλλος βρέθηκε εκτός. Άλλος χαίρεται τώρα. Έτσι είναι σε αυτή τη ζωή. Και κάτια παιδιά όμως. Είναι ένα κορίτσι 22 χρονών. Μπορεί να δείχνει λίγο πιο μεγάλη. Αλλά λέμε την Άννα Μαρία Μικρή.